Πάμε πρώτα απ' όλα στην Κωνσταντίνα. Στην Κωνσταντίνα Καζατζή, για να μας πεις τι λέει το λιμενικό. Το θυμίζω ξανά, το Γάβδος είναι σκάφος του λιμενικού. Το καμάρι του λιμενικού, καλησπέρα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι το καμάρι του λιμενικού. Είναι πολύ έντονος ο προβληματισμός εδώ στα στελέχη του λιμενικού σώματος και πόσο όχι άλλωστε συζητάμε για την τουρκική ακτεωρό 100 μέτρα, φανταστείτε ένα σιδερένιο βαρύ σκαρί, σχεδόν διπλάσιο από το δικό μας, από το ελληνικό πλωτό του λιμενικού σώματος. Μας λένε λοιπόν ότι φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε προλάβει ο καπετάνιος την τελευταία στιγμή του δικού μας πλωτού να βάλει μπροστά και να το βρει στην πίσω πλευρά και όχι στο κέντρο, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αυτή ήταν η πρόθεση. Δηλαδή κέντρο, να το πετύχει κέντρο και να το εμβολήσει. Πρόλαβε λοιπόν την τελευταία στιγμή και το βρήκε στο πίσω μέρος. Και εκεί, ξαναλέω, είναι ο ελιγμός του πλοιάρχου μας, ο οποίος δίνει ταχύτητα από ό,τι λέγεται, από το ρεπορτάζ σου, δηλαδή στο σκάφος, στο 090, και έτσι αποφεύγει τη σύγκρουση στο κύριο σημείο. Τα πλάνα που βλέπαμε πριν και θα τα ξαναδούμε είναι από τα δύο πλοία τα οποία ενεπλάκησαν, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, βλέπετε αριστερά το ελληνικό πλοίο, το 090, τη Γάβδο, ξαναλέω, είναι ένα υπερσύγχρονο πλοίο, το παραλάβαμε το 15, με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, και το 703 που βλέπουμε από την άλλη πλευρά είναι το τουρκικό πλοίο, το οποίο εχθές έκανε αυτά που έκανε. Τα πλοία λοιπόν που βλέπετε δεν είναι τυχαία πλοία, είναι τα πλοία τα οποία ενεπλάκησαν στο χθεσινοβραδινό περιστατικό. Για συνέχεια, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνουμε είναι, και το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της Μαργαρίτα της Κούζα, ότι υπήρχε ουσιαστικά σαν σχέδιο, θα το λέγαμε. Δεν ήταν μόνο ένα σκάφος, η τουρκική ακτεωρός, αυτή που προκάλεσε το ατύχημα. Υπήρχαν πολλά σκάφη τουρκικά στην περιοχή μας, μεταφέρουν στελέχη του λιμενικού. Μας λένε ακόμα και για 6 σκάφη, τα οποία ήταν γύρω-γύρω από τα Ήμια, και ξαφνικά το μεγάλο του σκάφος, η τουρκική ακτεωρός, κινήθηκε κατά του ελληνικού πλωτού. Μας λένε λοιπόν ότι είχε στηθεί κάτι σαν καρτέρι, ότι ήταν οργανωμένη επιχείρηση με πολλά σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής. Τι άλλο μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε ότι δυστυχώς δεν είναι το μόνο περιστατικό αυτό. Μας μεταφέρουν μια εικόνα ότι τα συμβάντα είναι καθημερινά. Μας λένε μάλιστα ότι τους τελευταίους 5 μήνες περίπου έχουμε σχεδόν και 5 συμβάντα την εβδομάδα, όχι βεβαίως τόσο σοβαρά, είτε έχει να κάνει με εμπλοκή του πολεμικού ναυτικού, είτε του λιμενικού σώματος, είτε και των ψαράδων που κινούνται στην περιοχή. Μας μεταφέρουν επίσης μια εικόνα κλιμάκωσης από την άποψη πια ότι δεν περιορίζονται στα Ήμια. Μας αναφέρουν συμβάντα που έχουν γίνει στην νησίδα Παναγιά, είναι στις Νούσες, είναι πάνω. Να δούμε το χάρτη τώρα να δούμε το χάρτη με το σημείο που περιγράφει η Κωνσταντίνα. Είναι ένα άλλο σημείο, είναι εδώ, και αν μπορούμε να το μεγαλώσουμε για να δούμε την ευρύτερη περιοχή, όπου οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθούν να γκριζάρουν. Είναι η Παναγιά, που φαίνεται ότι έχουν θέσει στο στόχαστρο και πάρει να δημιουργήσουν ένα ακόμα σημείο τύπου Ήμια. Ανοιχτά, δηλαδή ό,τι ακριβώς γίνεται στα Ήμια, σε μικρότερο βαθμό γίνεται συστηματικά και γύρω από την Παναγιά και σε άλλα σημεία. Αλλά ειδικά η Παναγιά, από το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας, και μας μεταφέρουν, έχει μπει στο στόχαστρο πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Μας λοιπόν μεταφέρουν και διαλόγους δηλαδή τα στελέχη του λιμενικού, Νίκο, και μας λένε ότι όταν εκεί στην νησίδα Παναγιά που σας λέω υπήρξαν διάλογοι που έλεγαν φύγετε από εδώ, είναι τουρκικά χωρικά ύδατα, και βεβαίως ήταν ελληνικά. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Μένεις εκεί και μένεις στο ρεπορτάζ. Πάω στο Γιώργο Παπακωνσταντίνου τώρα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του και να δούμε μετά και κάποια δημοσιεύματα. Ακραία, ομολογώ, έχει ένα Ιχουργέτ πριν από λίγη ώρα, τα οποία προσπαθούν να δώσουν ένα κλίμα πολέμου στο Αιγαίο, ναυμαχίας αυτή τη στιγμή. Θα ακούσουμε και τι λέει βεβαίως η ελληνική πλευρά. Γιατί την προπαγάνδα των Τούρκων τη ζούμε και την ξέρουμε καθημερινά. Γιώργο, για πες μας το ρεπορτάζ. Η Αθήνα, Νίκο, όπως από την πρώτη στιγμή έχουμε πει, έχει επιχειρήσει να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, να επιδείξει ψυχραιμία σε αυτήν την εγκληματική, αν θέλεις, ενέργεια του Τούρκου κυβερνήτη. Σε κάθε περίπτωση όμως, Νίκο, μαθαίνω ότι στο παρασκήνιο είναι διάχυτη η οργή για την καινούργια αυτή
εγκληματική ενέργεια. Το καινούργιο αυτό επεισόδιο, το οποίο όπως έχουμε πει αναλυτικά, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει στοιχήσει ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Μου έλεγε χαρακτηριστικά, Νίκο, έμπειρος αξιωματικός που παρακολούθησε από κοντά όλες τις στιγμές του επεισοδίου στα Ίμια, αλλά συμμετείχε και στις συσκέψεις που έγιναν από την ομάδα διαχείρισης κινδύνου, ότι το χθεσινοβραδινό περιστατικό στα Ίμια μεταφράζεται με μία μόνο φράση: αποδέσμευση κανόνων εμπλοκής από την πλευρά της Τουρκίας. Αντιλαμβάνεσαι πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει αυτό. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα σχεδιασμένο επεισόδιο. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια στοχευμένη ενέργεια, η κλιμάκωση της οποίας ευτυχώς δεν ήταν μεγαλύτερου βαθμού. Και καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά τι εννοώ με αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα παρατηρεί πολύ στενά την δραστηριότητα στην περιοχή, αλλά και σε ολόκληρο το Αιγαίο. Το ελληνικό σύστημα επιτήρησης παραμένει, αν θέλεις, σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε σε κόκκινα επίπεδα, καθώς είναι πρόδειλη, έκδειλη η εντυνόμενη προκλητικότητα των Τούρκων σε αυτούς τους δύο διάβλους που προαναφέρθηκαν, δηλαδή στα Ίμια και στην Παναγιά. Γιώργο, Νίκο, περίμενε να πάμε τώρα στη Μέρη για να μας πει για το δημοσίευμα της Χουριέτ. Τώρα, θέλω απλώς να πω, κυρίες και κύριοι, ότι αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο ο καθένας αυτή τη στιγμή έχει στο μυαλό του. Και αυτό που είναι σαν να το ακούω ότι μας το ρωτάτε, πού το πάνε οι Τούρκοι. Και τέλος πάντων, τι στο καλό συμβαίνει. Το τραβάνε οι Τούρκοι. Είναι δεδομένο. Αυτό λοιπόν που έχουμε να πούμε μόνο είναι ότι είναι στιγμές που πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία, πρέπει να υπάρξει νυφαλιότητα, μελέτη της κατάστασης, για να δούμε ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα. Χωρίς ούτε υπερβολική ένταση, χωρίς ούτε φόβους, ούτε τίποτα. Αλλά πραγματικά έτσι όπως αρμόζει τα πράγματα να κυλήσουν. Η Χουριέτ λοιπόν, Μέρη, είχε ένα έκτακτο δημοσίευμα πριν από λίγη ώρα, στο οποίο περίπου εμφάνιζε ότι στο Αιγαίο είχε αρχίσει πόλεμος. Ναι. Για πες. Έλεγε λοιπόν η Χουριέτ, είναι το δημοσίευμα που βλέπουμε. Έλεγε η Χουριέτ ότι στις βραχονισίδες στα Ίμια έχουν συγκεντρωθεί 11, έτσι τα αποκαλούν, ναι, 11 τουρκικά πολεμικά πλοία. Έχουν καταφθάσει επίσης 8 ελληνικά, σύμφωνα πάντα με την Χουριέτ. Και ότι υπάρχουν πλοία της τουρκικής ακτοφυλακής και 2 ταχύπλοα. Στις 3 παρατέταρτο, λέει πάντα το δημοσίευμα, 2 ταχύπλοα με οπλισμένους Έλληνες στρατιώτες κέντρισαν την προσοχή των τουρκικών δυνάμεων. Όταν έφευγαν από τη Λέρο και περνούσαν έξω από τα Ίμια πηγαίνοντας προς την ΚΟ. Αυτό είναι το δημοσίευμα της Χουριέτ. Είναι λοιπόν ένα δημοσίευμα το οποίο παράγει ένταση, προσπαθεί να τροφοδοτήσει την ένταση. Ζητήσαμε αμέσως από τον Γιώργο να επικοινωνήσει με το Υπουργείο στο οποίο βρίσκεται, τον Γιώργο Παπακοσταντίνο εννοώ, για να ακούσουμε τι λέει βεβαίως η ελληνική πλευρά. Γιατί το ξαναλέω, την προπαγάνδα των Τούρκων και το βρώμικο παιχνίδι το ξέρουμε σε καθημερινή βάση. Τι λέει λοιπόν το Υπουργείο, Γιώργο, τι λέει η Ελλάδα? Αυτό που επισήμεναν με πολύ απλοϊκό τρόπο, Νίκο, είναι ότι η εικόνα είναι εμφανής ακόμα και στους ελεύθερους διάβλους αποτύπωσης της παρουσίας πλωτών μέσων στο Αιγαίο, και συγκεκριμένα ότι στην περιοχή των Ιμίων υπάρχουν μόνο 3 σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής και 2 του ελληνικού λιμενικού σώματος. Από την άλλη, στο κομμάτι, στη διάσταση που προσπαθούσε η Χουριέτ να προσδώσει έτσι περισσότερη ένταση, αναφέροντας τα περί αποτροπής διάπλου αυτού του ταχαίου σκάφους με τους Έλληνες κομάντο προς τα Ίμια, αρκούνταν επίσης να σημειώσουν πηγές του ελληνικού πενταγώνου ότι είναι ανάξιο σχολιασμού. Είναι ακόμη ένα προϊόν, αν θέλεις, Νίκο, αυτής της τουρκικής μονταζιέρας. Μάλιστα. Έχουμε και την εικόνα ζωντανά. Υπάρχει ένα εργαλείο, αυτό το εργαλείο παρατήρησης πλοίων. Μπορούμε να τη δούμε για το ποια πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα Ίμια. Αυτό που βλέπετε είναι ένα εργαλείο ιντερνετικό που καταγράφει τις θέσεις των πλοίων που θέλουν να καταγραφούν. Δηλαδή, των πλοίων που έχουν ανοιχτό πομπό για να εκπέμπουν το σήμα τους. Άρα, δεν βλέπουμε όλα τα πλοία που υπάρχουν στην περιοχή, αλλά βλέπουμε εκείνα τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτό σήμα. Τα δύο νησάκια που βλέπετε, οι δύο άσπρες κουκίδες στο κέντρο, καθώς μεγαλώνει την εικόνα η Μέρη, είναι τα Ίμια. Μικρή και η μεγάλη. Η μικρή λίγο πιο κοντά στην πλευρά της Τουρκίας, βόρεια και ανατολικά, νότια και δυτικά, το μεγάλο νησί.
Τι βλέπουμε μέρη στην περιοχή, γιατί αν πατήσουμε πάνω σε αυτά τα... Βλέπουμε τρία τουρκικά πλοία. Πατώντας πάνω σε αυτά τα μπλε στίγματα, ναι, θα δούμε, ανοίγουν τα πλοία, τι πλοία είναι. Είναι ένα ψαράδικο, δεν ανοίγει τώρα. Ναι. Είναι ένα ψαράδικο, είναι ένα περιπολικό του λιμενικού από ό,τι έγραφε. Αυτά δείχνει για την ώρα. Μάλιστα. Εκεί. Πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη για να ακούσουμε από την Βαναστέλου ποια είναι η απάντηση της Τουρκίας στο διάβημα, το έντονο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για πες μας, Βάνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Αμέσως μετά το έντονο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Άγκυρα απέρριψε γρήγορα τη διπλωματική διαμαρτυρία, το διάβημα που εξέδωσε η Ελλάδα για το περιστατικό. Να σου πω επίσης ότι υπάρχει μια έντονη νευρικότητα στο εσωτερικό της Τουρκίας αναφορικά με τα γεγονότα, με την κατάσταση στο Αφρίν, και αυτό φάνηκε από την ομιλία του Ερντογάν που υπογράμμισε νωρίτερα σήμερα στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ότι ό,τι είναι το Αφρίν για μας, το ίδιο είναι και τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Ενώ είπε ότι να μην νομίζουν ότι διαφεύγουν της προσοχής μας οι καιροσκοπικές ενέργειες με τις έρευνες φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Κύπρου και σε σχέση με τις βραχονισίδες στο Αιγαίο. Από εδώ, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, προειδοποιούμε αυτούς που υπερβαίνουν τα εσκαμμένα στην Κύπρο και στο Αιγαίο να μην κάνουν λάθος λογαριασμούς. Τώρα, να σου πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και έχει σχέση αυτό με την κατάσταση που επικρατεί στο Αφρίν με την επιχείρηση Κλαδί Ελιάς και ύστερα από την τελευταία πτώση του ελικοπτέρου με τους δύο Τούρκους πιλότους νεκρούς, η κατάσταση δεν είναι. Τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρότερα και η Τουρκία, όπως είχε πει στην αρχή της επιχείρησης, θα την καθάριζε σε μία εβδομάδα. Είμαστε σήμερα 13 Φεβρουαρίου και η επιχείρηση ακόμα όχι μόνο δεν έχει καθαρίσει, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Ρεξ Τίλερσον, έρχεται την Πέμπτη στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Μέση Ανατολή. Θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο Ερντογάν και από τον Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου. Στο τραπέζι είναι η συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών, η επιχείρηση Κλαδί Ελιάς. Μάλιστα. Να σου πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν να επεκταθεί η επιχείρηση στην πόλη Μαμπής. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι αποφασισμένη για το καθαρισμό. Μην το ανοίξεις τώρα, γιατί το έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο.